Κύπρια τραγουδίστρια Αλέξια Βασιλείου, η οποία έκανε πολλά κορίτσια να ξενυχτάνε και να τραγουδούν τα κομμάτια της στη δεκαετία του 90, μετά από πολλά χρόνια απουσίας από τα καλλιτεχνικά δρόμενα, επιστρέφει. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Νικολάου τη συνάντησε στα βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς Μαντάμ Φιγκαρό στην Κύπρο, όπου κέρδισε το βραβείο της καλύτερης Κύπριας ερμηνεύτριας και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για την απουσία της αλλά και τα νέα της επαγγελματικά σχέδια. Βραβευμένη στην κατηγορία ερμηνεύτρια της χρονιάς στα βραβεία Μαντάμ Φιγκαρό Σισέι, το Γυναίκες της Χρονιάς 2015 είναι. Αλέξια Βασιλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ το βραβείο Μαντάμ Φιγκαρό που για δεύτερη φορά, νομίζω ότι ονειρεύομαι, για δεύτερη φορά με τίμησαν με αυτό το βραβείο και τον κόσμο που με ψήφισε. Love me, love me, love her. Blade runs and cuts her. In this world of ashes, nothing else matters. Ευχαριστώ. Ζω στο Λος Άντζελες. Μεταξύ Λος Άντζελες και Κύπρου. Θεωρώ ότι εξελίσσομαι, ταξιδεύω, μαθαίνω. Γιατί όταν ταξιδεύεις μαθαίνω τις πληροφορίε. Πληροφορίες. Η μουσική για μένα δεν έχει τόπο, έναν τόπο. Σίγουρα λατρεύω την Κύπρο και θέλω να ζω και εδώ. Να κάνω συναυλίες στην Ελλάδα μας, αλλά χρειάζομαι χρόνια για να ταξιδεύω. Οπότε τώρα θα πάω στο Λος Άντζελες 4 του Μάη. Τραγουδώ με την ορχήστρα του Κάρλο Πόντι Τζούνιο, του Γιούριου Σοφίας Λόρεν, όπου έχει το ίδρυσαν το LA Virtuosi Orchestra και είναι κλασική ορχήστρα, αποτελείται από 60 άτομα. Θα παίξω μουσική από κινηματογράφο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι απογοητευμένη από το σύστημα στην Ελλάδα τη στιγμή. Αν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν επανέρχεσαι στα ελληνικά δρόμενα και έχεις φύγει στο εξωτερικό. Είμαι τόσο ευτυχισμένη με τις εμπειρίες που έχω κάθε μέρα της ζωής μου που δεν μπορώ να σκεφτώ απογοήτευση. Για να μου έρθει απογοήτευση, αμέσως σκέφτομαι λύση ή σκέφτομαι τρόπους να συνδεθώ πάλι με τη χαρά. Δεν ανήκω σε κανένα σύστημα, μπορώ να πω, τουλάχιστον σύστημα έξω από μένα. Από μέσα μου φαντάζομαι έχω άλλα συστήματα στα οποία υπακούω και τα οποία ακολουθώ, αλλά εγώ είμαι της μουσικής. Οπότε όπου με καλεί μουσική, πάω. Ακολουθώ τη μουσική, την καρδιά μου και οδηγούμαι εκεί που θέλω. Η Αλέξια είναι ένας ευαισθητοποιημένος άνθρωπος. Βιώνοντας και η ίδια την προσφυγιά, μιλάμε συγκινητικά λόγια για αυτό το κοινωνικό θέμα που έχει αγγίξει όλους. Εθαύμασα ανθρώπους που βοήθησαν τους πρόσφυγες, ειδικά από ανθρώπους που πήγαν στη Λέσβο και περίμεναν τα καραβάκια, τις βαρκούλες να έρθουν. Εθαύμασα και με συγκίνησαν άνθρωποι, αλτρουιστές. Και έχω και μάλιστα φίλους στην Αμερική, Ελληνοαμερικάνους, οι οποίοι συνέφεραν πάρα πολύ στο να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και θύμωσα που είσαι με κράτη τα οποία έκλεισαν τις πόρτες τους στους πρόσφυγες με το χειρότερο τρόπο, γιατί εμείς επεράσαμε, η μάμα σου επεράσαμε, οπότε ξέρουμε DST. Και όταν κάποιος έχει ανάγκη τη βοήθεια μας, δίνουμε χέρι βοηθείας, χείρα βοηθείας, βοηθούμε όσο μπορούμε, θα να βοηθούμε εμάς όταν βοηθούμε τους άλλους.